Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Δείτε ακόμα. Θα έρθει εδώ στο Γιάννη το Σινάνι από τη Λέσβο. Και εκεί είχατε σοβαρά προβλήματα, ειδικά εκεί που βρίσκεσαι, Γιάννη μου, στην Καλονή της Λέσβου. Τατιάνα, κύριε Σιλήρη, καλό μεσημέρι από την Μυτιλίνη. Είχαμε ζημιές και στο Σκαλοχώρι και στην Πηγή και γενικά όλο το βρετικό τμήμα του νησιού, όπως και εδώ πέρα που βρίσκομαι στην έκτη, στην όχθη του ποταμού Τικνιά. Είναι η τρίτη φορά, το επαναλαμβάνω, που παρά τα έργα που κάνουν εδώ η περιφέρεια Βορειογείου τα τελευταία χρόνια, δεν μπορούν να συγκρατήσουν με αυτό τον μεγάλο όγκο των νερών που κατεβαίνουν από τα υψηλά βουνά. Πάρα πολύ την καλησπέρα μας στην πολύπαθη Λέσβο. Ευχαριστούμε θερμά, να ευχαριστήσουμε και τον Αλέξανδρο τον Γίγο και να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε με την Κρήτη. Η Κρήτη θρηνεί το χαμό της ενημέρωσης. Ξέρετε, από χθες δεν έχει καθόλου ακουστεί η 22χρονη Μαρία. Οι γονείς, η οικογένεια της 22χρονης Μαρίας έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για την πτώση της από την Ταράτσα την πρωτοχρονιά. Δεν έγιναν όλα για μία selfie. Η γιαγιά του δεν του μιλούσε, δεν ανέπνε και φοβόταν ότι κάτι είχε πάθει. Βέβαια, είναι μια ιστορία η οποία έχει πάει πολύ πίσω στο παρελθόν, καθώς σύμφωνα με τη γραμμή ζωής αλλά και με καταγγελίες που έχουν γίνει εδώ από τους κατοίκους της περιοχής, η γυναίκα είχε κληθεί η αστυνομία όταν άκουγαν οι γείτονες αυτά εδώ τα επεισόδια να συμβαίνουν και η γυναίκα να ξυλοκοπείται ανηλαιώς. Είχε έρθει λοιπόν αρκετές φορές εδώ η αστυνομία, είχε προσπαθήσει να μπει μέσα στο διαμέρισμα. Ο άνδρας, ο οποίος έμενε μαζί με την ηλικιωμένη, δεν τους άνοιγε την πόρτα. Τον περασμένο Δεκέμβριο, αυτή τη στιγμή έχει προσαχθεί από τους αστυνομικούς και κρατείται. Αναμένεται να γίνει η νεκροτομή στο σώμα της ηλικιωμένης, προκειμένου να δουν... με την οποία είχαν καλή σχέση στο παρελθόν. Να την βρούμε. Είναι λοιπόν εδώ κοντά μας η μητέρα του κοριτσιού, της 15χρονης, όπως... Η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις ιστορίες πρέπει να ακούμε... Το τι θα βάλει από το κινητό, Τατιάνα. Ναι, στις 9 και 10 φαίνεται πως έχει μία συνομιλία στο Instagram. Το τηλέφωνο είναι εκείνο που ίσως μιλήσει και δείξει τη διαδρομή. Αν έχει ποτέ κλείσει το κινητό να εξαφανιστεί, να μην σε παίρνει τηλέφωνο... Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Όχι, όχι. Δηλαδή μιλάγαμε... Αυτές τις ημέρες. Και πότε περιμένεις να κινείσαι, πόσες μέρες τη βλέπετε. Πριν περάσω όμως να δώσω το λόγο στην Αφροδίτη, θέλω να σας δείξω αυτές εδώ τις εικόνες από κάμερα κλειστού κυκλώματος. Εκεί λοιπόν, ακριβώς στη γειτονιά που είναι η Αφροδίτη, που έχει σπάσει. Το δηλαδή, πρώτο αυτοκίνητο το κάδο, που φαίνεται ακόμα, πρέπει να το ερευνήσουμε. Ναι, και εδώ, σε αυτό το σημείο που είπατε, η αστυνομία... σε αυτό το σημείο, ναι, σε αυτό το σημείο, αν θέλεις, μπορεί να κρατηθεί και να περάσει από αυτό. Και να ερευνηθεί περαιτέρω. Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός να βρεθεί σύντομα, διότι είναι εγώ που το βλέπω στο βίντεο και είμαι εδώ. Σπίτι της μαζί με το νεογέννητο μωράκι της. Βλέπουμε εδώ εικόνες από την έξοδό τους από το μεευτήριο. Ταξά, καθώς εκεί ο Γιάννης ο Πάριος έδωσε τα έσοδα του δίσκου του για τη δημιουργία, όχι για τη δημιουργία μεθ, για να προσφέρει δύο κρεβάτια μεθ. Για να έχει πανοραμική θέα. Η εταιρεία θέλει να δείξει ότι μπαίνει στο χώρο της καινοτομίας και ότι πτωκίνητα. Εικόνες από το μέλλον μας. Απόψε και αύριο το βράδυ. Δηλαδή, αν σκέφτεται να το κάνουν άμεσα ή να περιμένουν, πότε θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, πώς αξιολογούνται τα μέτρα και οι χειρισμοί της πολιτείας. Έχουμε το θέμα με τη λειτουργία των εκκλησιών και τι πρέπει να γίνει μέχρι να μειωθούν τα κρούσματα. Για τα ελληνοτουρκικά... Υπάρχει δηλαδή ερώτηση στους πολίτες ποια είναι η άποψή τους για το άνοιγμα των εκκλησιών των φώτων. Βεβαίως, και όχι μόνο μία ερώτηση. Είναι σε βάθος μια ανάλυση για το θέμα των εκκλησιών. Επίσης για τα ελληνοτουρκικά, αν θα πρέπει να πάμε σε διάλογο και με ποια ατζέντα θα πρέπει να πάμε, για τον ανασχηματισμό, για το αν βλέπουμε εκλογές το 21, αν θέλουμε εκλογές το 21 και βέβαια λαβαίνουμε να τα παρουσιάσουμε όλα και σε μία μέρα. Και επιβεβαιώνει πράγματα που φανταζόμαστε, αλλά θεωρώ ότι κρύβει και αρκετές εκπλήξεις και αρκετές μεταβολές. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, εμείς εδώ... Δεν είναι που αργεί.